Αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι βάζει ένα στόχο παραπάνω, θέλει ένα λιθαράκι παραπάνω στο οικοδόμημα, οπότε και φέτος φαντάζομαι κάπως έτσι σκέφτεστε στο ξεκίνημα. Σαφώς. Εντάξει, πρωτίστως πρέπει να γίνουμε πάλι ομάδα, να μάθουμε τα καινούργια παιδιά, να μας μάθουν και αυτά εμάς. Να γίνουμε ένα σύνολο, να δουλέψουμε σκληρά στο γήπεδο τώρα που είναι η προετοιμασία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά. Πριν μίλησε ο κόουτς για είσοδο στην εξάδα ότι θα μπορούσε να είναι ένας στόχος, κάπως έτσι σκέφτεστε κι εσείς σαν παίκτες? Σαφώς, πιστεύω πως αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της ομάδας μας από την αρχή της χρονιάς και αυτό θα πρέπει να κυνηγήσουμε. Είναι μια ομάδα η οποία είναι για κάθε αθλητή ένας παράδεισος, γιατί μπορεί να δουλέψει και να βελτιωθεί και όπως είπατε και εσείς, όπως είπες και εσύ, δουλεύει επαγγελματικά, οπότε μπορείς να βελτιωθείς στο αθλητικό κομμάτι και σε όλα τα άλλα που χρειάζεται ένας αθλητής τα καλύπτει με το έπαρχο. Η ομάδα έχει πολλές βλέψεις, πολλές φιλοδοξίες, όνειρα. Πιστεύω με πολύ σκληρή δουλειά και με τις πράξεις να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να ολοκληρώσουμε όλους τους στόχους που έχουμε. Έχετε κάποιο νέο για την έδρα της ομάδας, για το αν θα μπορέσετε φέτος ή το βλέπουμε δύσκολο και πάλι να πάτε στο Αρκαλοχώρι να επιστρέψετε? Έχει προχωρήσει κάπως το πράγμα, ωστόσο θεωρώ ότι στην παρούσα φάση κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα το πότε θα επιστρέψουμε στη φυσική μας έδρα. Είμαστε, πώς να το πω, ευγνώμονες που χρησιμοποιούμε τώρα αυτό το γήπεδο σαν έδρα. Ο κόσμος από το Αρκαλοχώρι μας στηρίζει. Σαφώς είναι ένα μεγάλο γήπεδο, ωστόσο ο κόσμος είναι πάντα δίνει το παρόν. Ελπίζουμε ότι θα το κάνει και φέτος. Κάτι έτσι διαφορετικό που δεν μπορώ να μισθωρωτήσω. Είδαμε και φέτος πόσο μας βοήθησε με την παρουσία μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την εθνική ομάδα ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είχες την τύχη να παίξεις μαζί του, όπως και με τον Θανάση, στο φιλαθλητικό. Σίγουρα ξέρεις καλύτερα από όλους μας αυτά τα παιδιά, που ειδικά ο Γιάννης έφτασε βέβαια όσο πιο ψηλά μπορούσε να περιμένει κανείς ότι θα φτάσει. Νομίζω ότι χαίρεσε βλέποντας τον Γιάννη, τον θαυμάζει όλος ο κόσμος και εσύ κάποτε τον είχες συμπαίκτη. Ναι, ήμασταν συμπαίκτες στο φιλαθλητικό. Τώρα, ό,τι και να πούμε για αυτό το παιδί, βασικά για όλη την οικογένεια, είναι λίγο. Δεν είναι μόνο η οικογένεια Αντετοκούμπο, είναι ο Νίκος Ογκίκας, ο Χρήστος Αλούστρος, ο Μιχάλης Καμπερίδης και άλλα πολλά παιδιά που μπορεί να μην παίξαν στο top επίπεδο, αλλά έχουν παίξει σε άλλες κατηγορίες και έχουν πολύ πρωταγωνιστικούς ρόλους. Αλλά μιλώντας για αυτά τα παιδιά, χαίρομαι να τους βλέπω να έχουν κάνει τόσες τρομερές επιτυχίες. Ο Γιάννης τώρα είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.